Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί. Καλώς ορίσατε στο ένα channel. Εδώ είμαστε λοιπόν όπως κάθε απόγευμα 6.30 με 7.30 κοντά σας για να σας κάνουμε παρέα με όμορφα θέματα της τοπικής, περιφερειακής αλλά και πανελλαδικής επικαιρότητας όπως κάνουμε κάθε απόγευμα Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως την εκπομπή μας με θέματα ιστορίας και πολιτισμού που φέρνουμε συχνά πυκνά τώρα τελευταία στην εκπομπή μας. Και δίπλα μου κάθεται ο κύριος Κωνσταντίνος Παπακοσμάς, ιστορικός ερευνητής και δημοσιογράφος που τον καλούμε για να αναλύσουμε αυτά τα θέματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα θέμα που όλοι γνωρίζουμε. Όλοι γνωρίζουμε δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα από τους ποντιακούς χορούς. Κάποιοι δηλαδή όταν ακούνε Πόντος το έχουν συνδέσει με την χαρά. Βέβαια δεν είναι και τόσο χαρμόσυνα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα κύριε Παπακοσμά, διότι την 5η 19 Μαΐου έχουμε την γενοκτονία των Ποντίων. Καλησπέρα λοιπόν και πάμε να αναλύσουμε ένα θέμα που γνωρίζουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές και σε σένα Τζούλια για την ευαισθησία σου και για θέματα ιστορίας να καλείς ανθρώπους που έχουν τις γνώσεις ή τουλάχιστον μπορούν να αναφερθούν στο παρελθόν και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη ιστορικών θεμάτων. Αυτό, ναι. Είπες, και αυτό χωρίς παρεξήγηση και λόγω της νεαρής της ηλικίας σου και πολύ σωστά, Πόντος ίσον χορός. Ναι, πραγματικά, Πόντος είναι χορός. Γιατί ο χορός, το τραγούδι, ήταν αυτό που κράτησε αυτή τη ράτσα των Ελλήνων ζωντανή. Ζωντανή τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια. Και λέω 100 και πλέον χρόνια από τον ξεριζωμό των ανθρώπων αυτών από τις πατρογονικές τους εστίες. Mm-hmm. Και οι πατρογονικές τους εστίες ήταν τα εδάφη, ήταν τα μέρη, ήταν τα χωριά, οι πόλεις, οι κάμποι και τα βουνά και οι θάλασσες του Πόντου. Mm-hmm. Αυτής της μεγάλης περιοχής πέριξ της Μαύρης Θάλασσας. Και αυτοί οι άνθρωποι το 1919, αποκορύφωμα το 1919, ξεριζώθηκαν βάναυσα, με τον πιο βάναυστο τρόπο, και έγιναν πρόσφυγες στη μητέρα Ελλάδα, στην πατρίδα. Οι άνθρωποι αυτοί δήλωναν εδώ και αιώνες την ελληνική τους καταγωγή, την παρουσία τους στα εδάφη εκείνα, στα εδάφη του Πόντου. Και από το 1908 και μέχρι το 1922 δέχθηκαν ένα προγκρόμ επιθέσεων από την Τουρκία, από τα απομεινάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, από τον Ταλάτ, αλλά και τα άλλα στελέχη των Νεοτούρκων, που με τον τρόπο αυτό θέλησαν να ξεριζώσουν κάθε τι ελληνικό, κάθε τι χριστιανικό από τα εδάφη του Πόντου. Mm-hmm. Και αυτό έγινε και το αποκορύφωμα ήταν η ημέρα αποβίβασης των στρατευμάτων του Κεμάλ Ατατούρκ την 19η Μαΐου του 1919. Η μέρα αυτή, και βλέπουμε και σχετικές εικόνες, τιμάται από το ελληνικό κράτος, από το ελληνικό κοινοβούλιο, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Mm-hmm. Και αναφέρω αυτή τη λέξη γενοκτονία, γιατί πραγματικά αυτά που έγιναν εκείνο το χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνω, μεταξύ των ετών 1908 και 1922, είχαν όλα τα χαρακτηριστικά αυτό που ορίζει η διεθνής κοινότητα ως γενοκτονία. Mm-hmm. Και ο όρος αυτός, κυρία Βασιλείου, αγαπητή Τζούλια, βγήκε μετά τη γενοκτονία, μετά αν θέλετε το ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους Ναζί και χαρακτηρίζει κάθε αποτρόπαια πράξη ανθρώπων σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη εναντίον άλλων ανθρώπων. Mm-hmm. Προηγήθηκε το 1915 η γενοκτονία των Αρμενίων, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως και αυτή των Ποντίων. 353.000 Έλληνες χριστιανοί στο θρήσκευμα έχασαν τη ζωή τους, άφησαν την τελευταία τους πνοή στα ιερά εδάφη του Πόντου και χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν σε μία εξορία. Σε μία εξορία, σε μία προσφυγιά που στην ουσία οριστικοποιήθηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1924.
Αναφερθήκατε στο νεαρό της ηλικίας μου και θα το σχολιάσω αυτό, διότι όπως εγώ, όπως και ένα μεγάλο ποσοστό που μας παρακολουθεί και το είπα και στην αρχή, γνωρίζει αυτό που είπατε, ότι γνωρίζουμε τον πόντο για τα τραγούδια, για τους χορούς, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την ιστορία, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Θέλω να πούμε πώς πρέπει να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, τους πόντιους και πώς πρέπει να τους τιμούμε. Κάθε χρόνο, εδώ και στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις, τους τιμούμε τους πόντιους, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας, αλλά και της ιστορίας γενικότερα και της δικιάς τους οι πόντοι, κύριε Παπακοσμά. Φυσικά το θέμα του νεαρού της ηλικίας έχει να κάνει με το πόσο μεταλαμπαδεύουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και πόσο μεταλαμπάδευσαν οι προηγούμενοι από εμάς τα ιστορικά εκείνα γεγονότα. Δυστυχώς, τόπος μεταλαμπάδευσης της ιστορίας μας είναι το σχολείο. Είναι η εκπαίδευση, είναι η οικογένεια. Ευτυχώς, τις οικογένειες με ποντιακή καταγωγή, ή αν θέλετε ένα ή και το δεύτερο μέλος, πατέρας και μητέρα της οικογένειας, αν την χάνει οι πρόγονοι τους να κατάγονται από τον πόντο, υπάρχει αυτή η μεταλαμπάδευση της ιστορίας. Και αυτή γίνεται, πολύ εύστοχα είπες, με το χορό και το τραγούδι. Δεν νοείται ποντιακή οικογένεια που να μην γνωρίζει ποντιακούς χορούς. Δεν νοείται ποντιακή οικογένεια να μην γνωρίζει ποντιακά τραγούδια. Και δεν νοείται ποντιακή οικογένεια να μην γνωρίζει φαγητά που έχουν, διατροφή που να έχουν σχέση με τον πόντο. Οι πόντοι, κύριε Παπακοσμά, ήταν αρκετοί. Δηλαδή, όλοι έχουμε έναν φίλο που θα σου πει: ο παππούς μου ήταν πόντιος. Η γιαγιά μου ήταν πόντιο. Οπότε η ιστορία παραμένει. Παραμένει ζωντανή, γιατί σας είπα, σε είπα αγαπητή Τζούλια, ότι μέσα στην οικογένεια γίνεται η μεταλαμπάδευση της ιστορίας. Αυτό το οποίο δεν έχουμε πετύχει ως κοινωνία, ως έθνος, ως κράτος, είναι αυτό να αποτελεί και στοιχείο της ιστορίας, της διδασκαλίας μας. Η αναφορά στα σχολικά βιβλία για τα γεγονότα του 20ου αιώνα περιορίζεται σε μερικές αράδες. Και ξέρετε, γιατί εσείς τουλάχιστον πρόσφατα αποφοιτήσατε από τα σχολεία, από το σχολείο της μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αργότερα, ότι μαθαίνουμε δεκάδες άλλα χρήσιμα μεν πράγματα, αλλά βασικά στοιχεία της ιστορίας μας, της γενιάς μας, της ράτσας μας, της παρουσίας μας στον ελλαδικό χώρο, τα αγνοούμε. Τα αγνοούμε γιατί δεν θέλω να πω τη λέξη ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, εσκεμμένη έτσι άποψη να μην διδάσκεται η ιστορία αυτή στα σχολεία. Θα πω όμως ότι θα πρέπει με περισσότερο ζήλο και η οικογένεια, πάνω απ' όλα για μένα η οικογένεια, μέσα εκεί γίνεται η μεταλαμπάδευση της ιστορίας, και το σχολείο. Μέσα από το σχολείο θα πρέπει γεγονότα που έχουν σχέση με την τοπική μεν, αλλά και αυτή την ιστορία που αφορά την προέλευσή μας, να γίνονται ευρέως γνωστά. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα στην ηλικία των 20-30 χρόνων που δεν γνωρίζουν την καταγωγή των προγόνων τους. Δηλαδή, ίσως, όχι του παππού, του προπάπου να πούμε, του ανθρώπου αυτού που ήρθε κυνηγημένος από τα εδάφη του Πόντου, από τα εδάφη της Μικράς Ασίας, από τη Σμύρνη, από τη Θράκη. Γι' αυτό λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε τοποθετήσεις του στυλ «συνοστίστηκαν κάποιοι άνθρωποι στην παραλία της Σμύρνης και υπήρξε μια ανταλλαγή πληθυσμών». Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως έχουμε και τις απόψεις κάποιων ανθρώπων που παραλληλίζουν τις προσφυγικές ροές εν έτη 2015, 16, 20, 21, 22 με την προσφυγική ροή, με τους πρόσφυγες Έλληνες, μετά τα γεγονότα, μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, καμία σχέση. Καμία μα καμία σχέση. Και λέω καμία μα καμία σχέση, γιατί οι άνθρωποι εκείνοι βρέθηκαν εδώ παρά τη θέλησή τους. Βρέθηκαν πολλοί από εκείνους διωγμένοι στην κυριολεξία, έχοντας στο λαιμό τους το μαχαίρι του Τούρκου. Δεν έχει σχέση αυτό που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια και στην πατρίδα μας και εδώ με προσφυγικές μεταναστευτικές ροές από χώρες της Ανατολής και της Αφρικής. Οι πρόσφυγες του 1919, του 1920, 21, 22, 24 με την ανταλλαγή, νωρίτερα του 1914 από τα εδάφη της Θράκης,
Ήταν άνθρωποι που ήρθαν παρά τη θέλησή τους και με τη βία, αν θέλετε, φύγανε από τους τόπους τους. Αλλά μη θέλοντας να ανοίξουμε την κουβέντα πολύ, ας περιοριστούμε σε αυτό που θα τιμήσουμε όλοι τις επόμενες μέρες, δηλαδή τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, γιατί πραγματικά ήταν γενοκτονία αυτό που συνέβη με τους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Επειδή αναφερθήκατε σε χιλιάδες, θα σας διακόψω, διότι είδα σε μία από τις φωτογραφίες που μου στείλατε, είναι πάνω από 300.000 τα θύματα. 353.000, είδατε αυτή τη φωτογραφία που θα φανεί ξανά. Με τριαντάφυλλα τα ονόματα αυτά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Και εδώ είναι εικόνες, είναι μία εικόνα με τα ονόματα πόλεων από τον Αλυσμόνητο Πόντο. Αυτές οι φωτογραφίες έχουν να κάνουν με το σήμερα, με τον εκφραστή του ποντιακού ελληνισμού και της διατήρησης της ποντιακής παράδοσης, δηλαδή τη λέσχη ποντίων Καβάλας, εδώ στην Καβάλα, και με την Τένα εδώ, 353.200 άνθρωποι, Έλληνες, χριστιανοί στο θρήσκευμα. Και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, ότι ο διωγμός έγινε όχι γιατί οι άνθρωποι αυτοί παρενέβησαν κάποιους κανόνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι άνθρωποι διώχθηκαν αυτοί και μπήκαν στη διαδικασία της ανταλλαγής μετά το 1919, το 1924, γιατί ήταν χριστιανοί στο θρήσκευμα. Ήταν Έλληνες χριστιανοί στο θρήσκευμα, Οθωμανοί πολίτες. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς κατήχαν και αξιώματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πολλοί από αυτούς παραπλανήθηκαν από τα δεδομένα του κινήματος των Νεοτούρκων του 1908 και πίστεψαν στην ισονομία και ισοπολιτεία που διακήρυταν οι άνθρωποι του κινήματος, οι άνθρωποι του Κεμάλ Ατατούρκ, και δυστυχώς διαψεύστηκαν ικτρά. Ικτρά γιατί αυτό που φάνηκε στις αρχές του αιώνα για ισονομία και ισοπολιτεία στην τεράστια αλλά καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία αποδείχτηκε στο δεύτερο μισό της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, ότι ήταν μία προσπάθεια εξωστρακισμού των ανθρώπων που δεν είχαν σχέση με την Τουρκία, με τους γηγενείς και με αυτούς που ήρθαν στην Τουρκία τους προηγούμενους αιώνες, και αυτή η γενοκτονία και, αν θέλετε, το διώξιμο από τις πατρογονικές εστίες των Ποντίων, των Αρμενέων, των Ασσύριων. Μιλάμε για ράτσες ολόκληρες, οι οποίες εκδιώχθηκαν. Το αποκορύφωμα, η γενοκτονία του πολυντιακού ελληνισμού μεταξύ των ετών 1919-1922, αυτό το οποίο σήμερα εμείς καλούμαστε να το φέρουμε ξανά στη μνήμη μας, να τιμήσουμε τις θυσίες των ανθρώπων εκείνων και το κυριότερο, κυρία Βασιλείου, αγαπητοί τηλεθεατές, να το μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτή η μεταλαμπάδευση αυτών των γεγονότων στις νέες γενιές σε καμία περίπτωση δεν έχει τη μορφή εκδίκησης. Το ζήτημα είναι να αναγνωρίσει η Τουρκία, να αναγνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη ανά την Ιφίλιο τις πράξεις εκείνες που έγιναν μεταξύ των ετών 1908 και 1919. Γιατί όταν θα αναγνωρίσει και ο πολιτισμένος κόσμος και η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση θα το αναγνωρίσει τα γεγονότα και τα λάθη που γίνανε, προφανώς δεν θα συμβούν ξανά στο μέλλον. Κάνατε ένα εύστοχο ερώτημα. Αν η Τουρκία κάποια στιγμή αναγνωρίσει τα λάθη εκείνα που γίνανε, οφείλουμε να πούμε ότι σε μια παρόμοια περίπτωση, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία, θα έλεγα εγώ με περίσσιο θάρρος, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, ηττημένη με, αναγνώρισε τα λάθη του ναζιστικού καθεστώτος. Και πολλές φορές στα προηγούμενα χρόνια, και ακόμα και σήμερα αν δεν κάνω λάθος, η αναφορά σε γεγονότα του ναζιστικού καθεστώτος είναι ποινικό αδίκημα στη Γερμανία. Ξέρετε ότι στην Τουρκία, σε αυτό το καθεστώς που υπάρχει σήμερα και τα προηγούμενα έτη, ξεπηδούσανε ως φωτεινή αναλαμπή και κάποιες φωνές ιστορικών που μιλούσανε για τα λάθη των Τούρκων, για τα λάθη των δικών τους προγόνων στον εξαπανδρητισμό των Ελλήνων και των άλλων φυλών από τα εδάφη της Τουρκίας. Ακόμα και σήμερα, και επαναλαμβάνω, παρά το καταπιεστικό καθεστώς της Τουρκίας, υπάρχουν φωνές οι οποίες
μιλούν για εκείνα τα γεγονότα με αντικειμενικότητα που γίνανε στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, στη Θράκη τα χρόνια εκείνα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι και γνωρίζουν την ιστορία των Ποντίων, κύριε Παπακοσμά. Υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες ανάμεσά μας που περισσότεροι δεν γνωρίζουμε την ιστορία τους, αλλά επειδή είναι και πολλά τα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού, όλοι νομίζω ότι γνωρίζουμε μία πτυχή από την ιστορία και τους ξεχωρίζουμε, νομίζω, ανάμεσα στους άλλους πρόσφυγες. Κοιτάξτε, οι Πόντιοι κατάφεραν με το πάθος που τους διακρίνει να διατηρήσουν αναλύωτα στο βάθος του χρόνου, των χρόνων που πέρασαν από τα έτη εκείνα, τις παραδόσεις τους. Αυτό, αν θέλετε, κράτησε και πολύ δυναμικά τον Ποντιακό Ελληνισμό. Οι Πόντιοι, λόγω της μαζικής φυγής από τα εδάφη του Πόντου, ήρθαν κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, ήρθαν σε περιοχές όπου υπήρχε μουσουλμανικό στοιχείο τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, δηλαδή μεταξύ των ετών 1922 και 1924, κάνω αυτή την αναφορά γιατί το 1924 έφυγαν από τα εδάφη της Μακεδονίας και της Ηπείρου οι μουσουλμάνοι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Οι Έλληνες Πόντιοι από τον Πόντο ήταν πολύ δυνατοί ως οικογένειες, άρα λοιπόν πήγαν σε περιοχές όπου έζησαν μαζί για πολλές δεκαετίες, άρα διατήρησαν αναλύωτα τα ήθη και τα έθιμα. Και όπως είπατε εύστοχα στην αρχή, το τραγούδι ήταν εκείνο που είναι ακόμα και σήμερα. Αυτό που κρατάει τη ράτσα αυτή, κρατάει τη διάδοση των εθίμων. Το τραγούδι και ο χορός. Οι ποντιακοί χοροί έχουν μια ξεχωριστή λεβεντιά. Ο τρόπος με τον οποίο χορεύονται, έκφραση των χορευτών, τα μηνύματα που διαδίδονται μέσω της εκτέλεσης των χορών, είναι κάτι που πραγματικά προκαλεί ρήγη συγκίνησης και ταυτόχρονα είναι ο συνδετικός κρίκος του παρελθόντος με το παρόν αλλά και με το μέλλον. Έχουν ένα πάθος που θέλουν να το περάσουν και σε σένα και θέλουν να σε φέρουν πιο κοντά στους ίδιους. Ναι, το πάθος η λύρα, ο ήχος της λύρας πραγματικά συγκινεί και όχι μόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ποντιακοί σύλλογοι στη Βόρεια Ελλάδα που εδώ είμαστε, εδώ διαβιώνουμε, είναι πραγματικά ιδιαίτερα δυναμική σε πόλεις και χωριά. Και πολλές φορές πρωταγωνιστούν στα δρόμενα όχι μόνο της διατήρησης της δικής τους παραδοσιακής κουλτούρας, αλλά ταυτόχρονα και στα γενικότερα δρόμενα του πολιτισμού σε κάθε περιοχή. Βλέπετε αυτή τη φωτογραφία με τους εδώ, με τα εδώ μέλη της Λέσχης Ποντίων Νομού Καβάλας, και κάνω την αναφορά στη Λέσχη Ποντίων Νομού Καβάλας, γιατί είναι το παλαιότερο σωματείο που έχει αναφορά στον Πόντο, στην πόλη μας, συγκροτημένα από το 1952. Οι Πόντιοι, να σας πω και αυτό, ότι όπως και οι άλλες ράτσες των Ελλήνων που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, τη Θράκη, την Καπαδοκία, τον Πόντο, αμέσως μετά την έλευσή τους στην Ελλάδα και παρά τα τραγικά γεγονότα που είχαν ζήσει, θέλησαν να συσπηρεθούν και μέσα από τη δημιουργία συλλόγων, σωματείων, για να διατηρήσουν την παράδοση, να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα, να μέσα από τους συλλόγους διεκδικούσαν την αποκατάστασή τους, την οικογενειακή τους αποκατάσταση, την στεγαστική τους αποκατάσταση. Σκεφτείτε, ένας πληθυσμός εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων ήρθε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε μια χώρα, την Ελλάδα, τη μητέρα πατρίδα, που προφανώς δεν είχε τις δυνατότητες που βλέπουμε όλοι σήμερα. Προφανώς δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες που βλέπουμε εμείς σήμερα στην αντιμετώπιση προσφυγικών ροών από τις χώρες της Ανατολής και της Αφρικής, επαναλαμβάνω. Στους ανθρώπους αυτούς δίνονταν ελάχιστα τότε από ένα ρημαγμένο στην κυριολεξία κράτος που σφάζονταν από τις πολιτικές έρηδες πολιτικών φατριών στην Αθήνα, κάτι που οδήγησε και στην μικρασιατική καταστροφή και σε όλα αυτά που επακολούθησαν για το έθνος μας μετά το 1922. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, είτε από τον Πόντο, επαναλαμβάνω, κάνουμε αναφορά στον Πόντο, γιατί τον Ποντιακό Ελληνισμό τιμούμε αυτές τις μέρες, αλλά και οι άλλοι κάτοικοι, οι άλλοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τη Σμύρνη, την Θράκη, αντιμετώπισαν μόνοι τους τις δυσκολίες. Άρα λοιπόν, για να αντιμετωπίσεις κάτι, έπρεπε να συσπηρωθείς γύρω από ένα σύλλογο, από ένα σωματείο, από τον τόπο καταγωγής σου. Γι' αυτό βλέπετε
υπάρχουν στις ονομασίες ακόμα και σήμερα τα τοπονύμια των περιοχών από όπου προέρχονταν οι άνθρωποι αυτοί. Ο Αλυσμόνητος Πόντος, η ένωση των ανθρώπων που ήρθαν από την Τραπεζούντα, από την Κερασούντα, από τη Σαψούντα, από οποιοδήποτε άλλο μέρος, ήταν χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην παρουσία τους η πρώτη γενιά στην Ελλάδα διατήρησε την ποντιακή διάλεκτο, η οποία έχει στοιχεία από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και είναι προς τιμή των ανθρώπων αυτών που τα επόμενα χρόνια κατάφεραν να μεταφέρουν το γλωσσικό τους ιδίωμα και στις ερχόμενες γενιές. Mm-hmm. Στις γενιές που ήρθανε. Βεβαίως ενσωματώθηκαν. Ενσωματώθηκαν με τους υπόλοιπες Έλληνες, ντόπιους εδώ, αλλά και με τους άλλους πρόσφυγες, τους Στρακιώτες, τους Μικρασιάτες. Οφείλουμε να πούμε ότι πραγματικά οι Πόντιοι ξεχώρισαν. Και ξεχώρισαν όχι μόνο στη διατήρηση της παράδοσης. Ξεχώρισαν και για την φιλοπατρία τους και για τη διάκρισή τους στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, στην πολιτική. Mm-hmm. Από τα πρώτα χρόνια ενσωματώθηκαν με την κοινωνία. Γίνανε ένα με την κοινωνία, είτε την τοπική είτε την πανελλαδική. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε μεγάλες μορφές από τον Πόντο που διέπρεψαν είτε ως επιστήμονες, επαναλαμβάνω, είτε ως επιχειρηματίες, ως εργάτες, ως εργαζόμενοι παντού και ποτέ δεν ξέχασαν την ποντιακή τους καταγωγή. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό μήνυμα που δώσατε. Όλα αυτά λοιπόν. Και ξέρετε, δεν είμαι Πόντιος, έτσι. Γιατί πολλοί θα ρωτήσουν. Πού να είσαι σαν Πόντιος, θα τα λέγατε με πιο μεγάλη περηφάνεια. Τιμώ, όπως όλοι τιμούμε, τον κάθε Έλληνα που διαβιώνει σε αυτόν τον τόπο. Πατρογονική, η καταγωγή είναι ναι μεν από τη Θράκη, αλλά νομίζω ότι Πόντιοι, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, ντόπιοι Μακεδόνες, Θερολαδίτες γίνανε ένα και ένα κουβάρι, ένα δυνατό μείγμα που δημιούργησε και δημιουργεί τη χώρα στην οποία ζούμε. Όλους αυτούς λοιπόν, κύριε Παπακοσμά, θα τους τιμήσουμε τις ερχόμενες ημέρες και όχι μόνο τους Πόντιους, πρέπει να τιμούμε όλους και όχι μόνο στις 19 Μαΐου που είναι η μέρα μνήμης, αλλά όλο τον χρόνο. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη, ξέρετε, και από την Καρβάλη και τη Λεύκη και από τη Χρυσούπολη κορυφώνονται αυτή την Κυριακή. Αυτό που θα ήθελα έτσι να πω ως επίλογο, νομίζω ότι κάπου ολοκληρώνεται ο χρόνος, είναι ότι σε αυτές τις τιμές πρέπει να παραμένουμε ενωμένοι. Να αφήνουμε στην άκρη προσωπικές επιδιώξεις. Η απόδοση τιμής στους νεκρούς της γενοκτονίας του πεντιακού ελληνισμού μας θέλει όλους ενωμένους, αφήνοντας, αν θέλετε, μικροφιλοδοξίες, πάθη, έπαρση. Όταν θα είμαστε ενωμένοι, θα υπάρχει και ανάπαυση των ψυχών των ανθρώπων εκείνων. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα κλείσουμε τη συζήτηση εδώ, διότι εγώ σήμερα έγινα ένα με τους τηλεθεατές μας, κυρία Παπακοσμά. Ένιωσα μια μαθήτρια που έμαθα την ιστορία των Ποντίων, που δεν θα στο κρύψω, είναι η αγαπημένη από όλα όσα έχουμε πει μαζί ως τώρα. Τιμώ και εγώ τους Πόντιους, τιμώ και εγώ τους Έλληνες του Πόντου και θα τους τιμήσω και εγώ μαζί με όλους τους άλλους τις επόμενες ημέρες. Αλλά όπως είπα, και όλο τον χρόνο πρέπει να τιμούμε αυτά τα θύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε πολύ που δέχεστε τις προσκλήσεις πάντα, μας. Πάντα στη διάθεσή σας. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Σας αποδεσμεύουμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και πάμε σε ένα πολύ ευχάριστο θέμα που το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τον κύριο Χάρη Παλτόγλου, τον οποίο πάμε να υποδεχτούμε και να καλησπέρισουμε στην εκπομπή μας. Κύριε Παλτόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε διεθνείς διακρίσεις. Το περιμέναμε, εγώ προσωπικά το περίμενα, ωστόσο, να που έγινε. Γυρίσαμε από την Σερβία με βραβεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό. Και έτσι καταφέραμε και φέραμε 3 μετάλλια εδώ στο σύλλογό μας και εκπροσωπήσαμε πάξα, νομίζω, και τη χώρα μας και την πόλη μας και το σύλλογό μας και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο τι έγινε με τους αγώνες, αν πήραμε κάποια θέση, πόσα παιδιά αγωνίστηκαν κτλ. Στο πρωτάθλημα αυτό συμμετείχαν 16 κράτη με 2.000 αθλητές περίπου από όλα τα Βαλκάνια, έτσι και γενικότερα.
Ο σύλλογός μας συμμετείχε με δύο μέλη του κλιμακίου. Αυτά κατάφεραν να είναι πρώτα στην ομάδα και να στελεχώσουν το κλιμάκιο της Ένωσης Ταεκβοντό Βόρειο Ελλάδος, η Παλτόγλυ Βασιλική και η Μορφοπούλα Αθανασία. Η Παλτόγλυ Βασιλική κατέκτησε την δεύτερη θέση, έχασε στο τελικό από μια βουλγάρα αθλητρία. Και έτσι η Αθανασία Μορφοπούλου δεν κατάφερε να διακριθεί. Συναντήσαμε το φαβορί της πρώτης κατηγορίας που πήρε και το χρυσό μετάλλιο. Και έτσι βγήκε πολύ γρήγορα από τον πρώτο αγώνα έξω. Mm-hmm. Από εκεί πέρα συμμετείχαμε και σαν σύλλογος με τρεις αθλητές, όπου η Λαζάρου η Σοφία κατέκτησε την πρώτη θέση και ο Μιλτιάδης, ο Μίλτος, ο Λάιος κατέκτησε την τρίτη θέση. Mm-hmm. Και είχαμε μια συμμετοχή ακόμα ο Κωνσταντινίδης Σάββας που για πολύ λίγο έχασε τον αγώνα στο Χρυσό Πόντο. Ήταν ένας πολύ δυνατός αγώνας, ήταν ισοπαλία και για πολύ λίγο ιτήθηκε. Mm-hmm. Άρα οι διακρίσεις που πήραμε ήταν σε καλά επίπεδα με βάση τους ανταγωνιστές που είχαμε. Ο ανταγωνισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τους αθλητές μας. Σκεφτείτε ότι 2.000 αθλητές να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα είναι εξωφρενικό το νούμερο. Δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος αγώνας. Από εκεί πέρα και κουραστικός, πολλές ώρες αναμονή. Ήταν ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Το φέραμε εις πέρας. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά που θα τους είναι και ξέχαση στο μέλλον, αλλά και πολύ σημαντική για τα επόμενά τους βήματα. Mm-hmm. Τα παιδιά το χάρηκαν. Αυτό έχει σημασία, ότι παίρνουν μια εμπειρία τα παιδιά από αυτό και στη συνέχεια μπορούν να συμμετέχουν και σε μεγαλύτερους αγώνες. Σίγουρα τα παιδιά το χαρήκαν. Ήταν μια έτσι, για πρώτη φορά συμμετείχαν σε διεθνές αγώνες. Δεν ήταν γενικότερα τον ανταγωνισμό. Είδαν σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είδαν ότι πρέπει να προσπαθήσουν, πρέπει να δουλέψουν, αν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Από εκεί πέρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και με το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πω ότι τα παιδιά δώσαν το καλύτερο αυτό. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους αθλητές. Και θα ήθελα και να τους ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τις οικογένειές τους που στηρίξαν την προσπάθειά μας αυτή. Mm-hmm. Ήταν πολλές ώρες αναμονή το ταξίδι, πολλές ώρες να πάμε. Και έτσι καταφέραμε και το φέραμε εις πέρας. Λίγο να πάμε και στην άλλη την ιδιότητα, θα πω. Φεύγουμε λίγο από τον προπονητή και πάμε από τον προπονητή πατέρα. Την κόρη, πώς την είδατε? Η κόρη ήταν λίγο έτσι, κάπως τα πράγματα ήταν κάπως λίγο δύσκολα. Όταν πλησίαζε η ώρα να αγωνιστεί, ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε σε δύσκολους έτσι αγώνες. Αγωθήκατε πιο πολύ ως πατέρας ή ως προπονητής? Αγώθηκα σαν πατέρας λίγο. Αλλά η Βασιλική ήταν πολύ ψυχρή, μπορώ να πω. Εξεπλάγινη από την ψυχραιμία της. Λίγο στο τελικό λίγο έτσι πήγε να αγχωθεί, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Αλλά τα έφερε εις πέρας όπως θέλαμε. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Mm-hmm. Επόμενος στόχος του συλλόγου Ταεκβοντό? Επόμενος στόχος τώρα είναι στο πρωτάθλημα που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο της Ένωσης Ταεκβοντό Βόρειο Ελλάδος, ένα δεύτερο αποκριματικό, που είναι και αυτό επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Είναι για τα κλιμάκια για το 2023. Είναι αποκριματικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα έχουμε άλλα δύο φιλικά και σιγά σιγά η χρονιά αγωνιστικά θα τελειώσει. Θα πούμε στους καλοκαιρινούς μήνες και θα σταματήσουμε λίγο όσον αφορά την διεξαγωγή των αγώνων. Μάλιστα, λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λίγο και γενικότερα την Ένωση Ταεκβοντό Βόρειο Ελλάδος που συμμετείχε σαν προπονητής και ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον Χρήστο Μανώλη που μου τίμησε για μια ακόμα φορά με την παρουσία μου να βρίσκομαι στο προπονητικό team της Ένωσης Ταεκβοντό Βόρειο Ελλάδος. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Προσπαθούμε, ξέρετε, να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα παιδιά, να φέρουμε ένα αποτέλεσμα και έτσι το αποτέλεσμα αυτό ήρθε. Να πω ότι η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη. Συγκεκριμένα η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος σε άλλες δύο κατηγορίες, και στον παιδόν και στα kids. Βγήκε πρώτη και πήραμε το τρόπαιο σε όλες τις κατηγορίες. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό ως χώρα να παίρνουμε μια τέτοια σημαντική θέση. Ήταν πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και κατακτήσαμε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα παιδιά, το χαρήκαν όλοι. Ήταν έτσι μια μοναδική στιγμή. Η χώρα πρώτη, λοιπόν, και εμείς ως ομάδα Ταεκβοντό της Καβάλας που εκπροσωπήσαμε τη Βόρεια Ελλάδα, γυρίσαμε και με διεθνείς διακρίσεις. Οπότε, εγώ να σας ευχηθώ εκ μέρους όλων των τηλεθεατών συγχαρητήρια, λοιπόν, και περιμένουμε τις επόμενες διακρίσεις που είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν σύντομα, κυρία Παλτόγλου. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα έρθουν οι διακρίσεις σιγά-σιγά. Σίγουρα απαιτείται πολλή δουλειά. Τα παιδιά δουλεύουν. Καταλάβανε ότι πρέπει να δουλέψουν σκληρά για να έχουν τέτοιες επιδόσεις. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και θα τα πούμε σύντομα.
Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διεθνείς διακρίσεις λοιπόν, η ομάδα της Καβάλα σε διεθνή διαγωνισμό, όπου η χώρα μας πήρε και την πρώτη θέση, να πούμε σε αυτό το σημείο. Πάμε εμείς τώρα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με άλλο θέμα, κύριε Σκύρη.